Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο κύριος Δημητριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νάκου από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μακρύδης, από την Δημοκρατική Συμπαράταξη και ο κύριος Τσιμαχίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες συνθέτουν το πάνελ της σημερινής εκπομπής. Κύριε Δημητριάδη, για να δούμε την επόμενη μέρα τώρα. Έχουμε τη συμφωνία, ο καθένας μπορεί να την αξιολογήσει όπως την αξιολογεί, αλλά έχουμε ένα νέο δεδομένο. Πώς περιγράφεται, είδα και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Πέμπτης, κλείνοντας την αξιολόγηση και προσπαθώντας ουσιαστικά να ανοίξει μια νέα σελίδα από εδώ και πέρα. Ποια θα είναι αυτά τα σημεία αυτής της νέας πορείας, πού μπορούμε να στηρίξουμε μια αισιοδοξία κατά τη δική σας άποψη? Ο Πρωθυπουργός μίλησε για δίκαιη ανάπτυξη. Και έχει νομίζω μια σημασία το επίθετο μπροστά από το σύστημα. Το δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι το χρήμα το ευελπιστούμε να φέρουμε στην ελληνική κοινωνία, αυξάνοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης, ρίχνοντας χρήμα στην αγορά, να μοιράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνονται πλούσιοι πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι, όπως ήταν στο παρελθόν, απλά να αντιστραφεί αυτή η ροή και να είναι όλοι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που μοιράζεται η πίτα. Αυτό σημαίνει μέτρα υπέρ των ασθενέστερων τάξεων, στην πορεία, έτσι ώστε να απολαμβάνουν και σας είπα πριν την ιστορία με το κοινωνικό εισόδημα, το οποίο μέσα στο 2017 θα γενικευτεί και θα καλύψει μέχρι ένα σημείο τις ανάγκες του κόσμου. Πέρα από τα μέτρα που παίρνουμε και μέχρι τώρα, νομίζω ότι ο αναπτυξιακός νόμος που έχει κατατεθεί, που έχει κατεβάσει τον πύχη, που έχει κατεβάσει τον πύχη με τέτοιο τρόπο ώστε επενδύσεις από 20 εκατομμύρια, που το όριο ήταν ψηλά στα 200, να χαρακτηρίζονται ως μεγάλες και να έχουν τα πλέον εκτήματα. Και από εκεί και πέρα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί, που είναι το κύριο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας. Πώς μιλάτε για ανάπτυξη όταν αυξάνετε τους φορολογικούς συντελεστές? Εδώ είναι δύο θεμελιώδεις έννοιες που δεν μπορούν να είναι ταυτόσιμες. Δεν παραγνωρίζω ότι. Δηλαδή θα έρθουν τα 3 δισεκατομμύρια της δόσης. Μπορεί να πάρουν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη θετική απόφαση. Δεν παραγνωρίζω ότι. Είναι φυσιακό μέτρο αυτό, σίγουρα θα μου χαζό να υποστηρίξω κάτι άλλο. Θα με κυνηγούσατε. Όμως σε αυτή τη φάση τα μέτρα που πήραμε είναι τα τελευταία. Κλείσαμε δημοσιονομικά, δεν έχουμε να πάρουμε άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Δημοσιονομικά όχι. Έχετε βέβαια αυτή τα εργασιακά που είναι καυτά, θα τα πούμε και στην πορεία. Θα τα δούμε αυτά. Κατά πόσο αντέχει η κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσει και τα εργασιακά. Νομίζω ότι έχει δώσει αποδείξεις ότι αντέχει. Το 153 είναι αραγές. Δεν πιστεύω να αμφισβητείται σήμερα από κανένα. Τέλος πάντων. Επειδή, να μην λέμε για μεγάλες κουβέντες, ποτέ δεν ξέρεις ποτέ, αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα, εντάξει. 152,5. Λοιπόν, ο αναπτυξιακός νόμος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ήδη έχει κάνει κινήσεις, το Ταμείο Ανάπτυξης επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κάνει κινήσεις, τα μέτρα από το πακέτο Juncker, αυτά είναι ζωντανό χρήμα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορεί να ένα δις που πέφτει στην ελληνική οικονομία επιμερίζεται 100 ευρώ ένα άτομο, αν κάνουμε τη διαίρεση με τον πληθυσμό της χώρας. Μπορεί αυτό να είναι λογιστικό, όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει η ροή κεφαλαίων προς τη χώρα και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι συμφωνίες οι διακρατικές. Νομίζω ότι η πόρτα που ανοίγει με τη Ρωσία είναι πολύ σημαντική, η ιστορία με τον αγωγό είναι επίσης σημαντικό. Σημαντικός, ναι. Το οποίο δεν θέλατε κουβέντα όμως παλαιότερα. Δεν λοιπόν τώρα, αν ανοίξουμε την ιστορία του πώς γινόταν οι συμφωνίες. Μάλιστα. Ξέρετε. Μην διακόπτετε, όχι. Γιατί κάνατε παράπονα προηγουμένως για τις διακοπές. Μα έχει αναμορφωθεί η συμφωνία. Δεν είναι η παλιά συμφωνία για τον αγωγό. Έτσι, πάμε στην κυρία Νάκου, αν ολοκληρώσετε κύριε Δημητριάδη το σκεπτικό σας, να πάω στην κυρία Νάκου. Κυρία Νάκου, μισό λεπτό. Εδώ ακούει τα μύρια όσα από εσάς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και χρεώνεται αποκλειστικά σε αυτήν το λογαριασμό των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και λέτε πως υπήρχε ένα άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση και να μην πάρει αυτά τα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία, που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται και πρώτο κόμμα, όπως βλέπω, και διεκδικεί την εξουσία και ζητάει εκλογές, οφείλει να περιγράψει συγκεκριμένα ποιο είναι αυτό το άλλο μείγμα της πολιτικής. Και μέχρι τώρα, ενώ έχει μπει το αίτημα για εκλογές,
Δεν έχει μπει η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και ξέρετε πολύ καλά πως αυτό και είναι ένα σημείο που προκαλεί και εσωτερικές συζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η πρότασή σας? Δεν πρέπει να ξέρει ο οποιοσδήποτε πολίτης ότι όταν λέτε πως υπάρχει ακόμα λίπος στο δημόσιο που εσείς λέγατε προηγουμένως πως δεν έχει γιατρούς και δεν έχει υλικά φερρυπίνει τα νοσοκομεία. Από πού θα κόψετε? Πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα από πού θα κόψετε δημόσιες δαπάνες για να μην αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Σε βάρος της μόρφωσης εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών. Πρέπει να ξεκινήσω από το εξής. Θα μου δώσετε την ευκαιρία αυτή, γιατί άκουσα εγώ πάρα πολύ. Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε τα σχόλια. Δεν μπορώ να σχολιάσω έτσι πως... Να κάνετε τα σχόλια σας, αλλά θέλω και απάντηση. Θέλω τις απαντήσεις και αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, και επειδή το ξέρουμε, το φωνάζαμε και εμείς το σύνθημα στη συνέδρια σας. Η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να μην έχετε περάσει καθόλου στην διαδικασία της κυβέρνησης ή απαλλάσσετε τον εαυτό σας από την κυβερνητική διαδικασία στην οποία είστε. Είναι εντύπωση το γεγονός ότι λέτε, και καλά κάνετε βέβαια, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και απώλειες για την κυβερνητική συνοχή ή την κοινοβουλευτική συνοχή, όταν ξέρετε ότι την εξουσία ουδής εμείς είσαι. Κάνει επίσης εντύπωση όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και τι πειράζει 99 χρόνια, λέει η κυρία Βαγενά, τι πειράζει, λέει, ο ένας για το προσφυγικό, ο κύριος Μουζάλας, ο υπουργός λέει κάτι άλλο, ο άλλος λέει κάτι άλλο. Ένας αστεϊσμός πολιτικών προβολής, ας πούμε έτσι, επικοινωνιακού λόγου, ο οποίος ανερμάτιστα πηγαίνει, έχει χαθεί όλη η σοβαρότητα που υπάρχει, έχετε βαφτίσει το ψάρι κρέας και πραγματικά υπέρεστε γι' αυτό. Πραγματικά έχω χάσει την αίσθηση των πραγμάτων εγώ, σαν πολίτης καταρχήν. Ως πολιτικός τώρα και ως εκφράζω τη Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία έδωσε τα δείγματα αυτά και το μείγμα της πολιτικής το οποίο ακολούθησε στη συγκυρία της οποίας επευλήθη να κυβερνήσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε τα δείγματα. Δεν ο καθένας να σκεφτεί το 2014 το φθινόπωρο από το καλοκαίρι, το φθινόπωρο ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Είναι τόσο απλό το ερώτημα αυτό. Διότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος σας ακολούθησε από μια λαϊκιστική πλάνη, η οποία πολύ σωστά είπε ο κύριος Μακρύδης, όπως και εσύ έχετε πει σωστά κύριε Δημητριάδη και εσείς κύριε Συμμαχίδη, θα τα απομονώσω κάποια άλλη στιγμή αν μου δοθεί ευκαιρία, ότι εσείς μίλησατε δια του Πρωθυπουργού, δια του αρχηγού δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, για αυταπάτες. Εσείς οι ίδιοι το είπατε. Πάμε τώρα από την αντιπολίτευση στην πρόταση, κυρία Νάκου, σας παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά... Έγιναν πολλοί σχολιασμοί, κύριε Πλάκα, και δεν μου δώσετε την ευκαιρία μου να σχολιάσω. Σχολιάζει ο κύριος Δημητριάδης, σχολιάζει ο κύριος Συμμαχίδης. Κύριος Δημητριάδης, δεν προλαβαίνω έτσι. Και δίνουν απαντήσεις. Και επειδή έχω και αυτή την αστική ευγένεια να περιμένω, περιμένω. Αυτό είναι αλήθεια. Μία στιγμή πήγα από κάτι που τη διακόπτω, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, εμάς. Λέω και προλεταρία και ευγένεια. Ναι, ξέρετε. Αχ, τώρα θα με προκαλείτε. Αχ, κύριε Δημητριάδη, μου θυμίζει τις ελληνικές ταινίες. Μου θυμίζει τις ελληνικές ταινίες που πάντα δίκαιο έχει ο φτωχός. Ακούστε κάτι. Μου θυμίζει τις ελληνικές ταινίες που ηθογραφικά στην μεταπολεμική Ελλάδα είχε δίκαιο πάντα ο φτωχός. Δεν έχω την άποψη αυτή, κύριε Δημητριάδη. Ανάγκη, από πού θα κόψετε για να μην αυξηθεί η φορολογική. Και επειδή συνεχώς. Μπορείτε να μα πείτε λίγο. Δεν έχει. Συγγνώμη, θα απαντήσω. Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Θα προχωρήσει η κουβέντα και τα πάντα. Και η κοινωνία θα προχωρήσει και το μέλλον θα προχωρήσει και τα πάντα. Και γιατί να είμαστε. Και επειδή συνεχώς λέτε. Ταξικό, προλεταριακά θέματα, κοινωνικά, είμαστε ευαίσθητοι. Όλοι οι άλλοι τι ήταν που προϋπήρξαν, δηλαδή, ανάλγητοι. Θα τελειώσω και γιατί πάντα. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Όχι, θέλω κύριε Πλάκα, πότε θέλω να απαντήσω όμως. Να απαντήσω κύριε Πλάκα μου. Πόσο λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα. Ας έχω και 5 λεπτά, δεν μπορώ να φωνάξω παραπάνω, τόσο είναι η φωνή μου. Λοιπόν. Τώρα μην λέτε ότι σας αδικό κιόλας. Όχι, δεν μιλάω περί αδικίας εγώ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη πρόταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχει ξεδιπλώσει όλη αυτή την κατάσταση κοινοβουλευτικά. Διότι οι μάχες είναι αφενός στην κοινωνία, αφετέρου στη Βουλή, αν θέλετε, και αλλάξτε το κιόλας. Από εκεί και πέρα, τι λέμε εμείς, είναι δηλαδή κοινωνική πολιτική η συνεχής αύξηση των φόρων, εμείς λέμε όχι. Τι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Συμφωνούμε, αλλά πού θα τα βρείτε, λέω. Έρχεται λοιπόν το κουαρτέτο και λέει: θέλω 5,5 δισεκατομμυρία για να κλείσω τη συμφωνία. Κύριε Πλάκα, όταν εμείς κάναμε τις συμφωνίες μαζί με το ΠΑΣΟΚ ως συγκυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, με συγχωρείτε, αλλά τα μέτρα τα οποία είχαμε φέρει εμείς και η διάταξη που κάναμε. Λοιπόν, πάντως η ανάπτυξη προχωρούσε πολύ καλύτερα. Και πρωτογενές πλέον με υπήρξε. Από εδώ και πέρα, αν με εξηγήσει ο κύριος Δημητριάδης, όταν έβαλε. Ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα της προβλέψης πάντως, κύριε Μακρύδη. Ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα της προβλέψης.
Κοιτάξτε, το κυριότερο ζήτημα είναι οι επενδύσεις. Αν θέλουμε δηλαδή να πούμε το πώς πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον. Κατάλληλο περιβάλλον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και πολιτική ρευστότητα υπάρχει και οικονομική ρευστότητα δεν υπάρχει και το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο αυτή τη στιγμή για τις επενδύσεις. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον. Για να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον χρειάζεται μία αλλαγή στα πράγματα. Μία αλλαγή η οποία θα φέρει ανατροπές και στο πολιτικό σύστημα, κυρίως όμως και στη δημόσια διοίκηση και στο κράτος, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πραγματική οικονομία. Στο πολιτικό σύστημα γιατί να έχει. Εγώ ακούω πάντως όλες τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων και του Ντράγκη χθες. Ναι, όταν λέω πολιτικό σύστημα, στη δομή του πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ ικανοποιημένη από την κυβέρνηση. Για να μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Την αξιοπιστία του πάντως. Φυσικά. Φυσικά, αφού υλοποιεί ό,τι του δίνουν γραπτά. Τα υλοποιεί κανονικότατα. Γιατί και εγώ, αν ήμουν θέση του κύριο Ντράγκη, θα τον ήθελα τον κύριο Ντράγκη να λέει αυτά. Και εγώ να είμαι στη θέση του κύριου Ντράγκη, αυτά θα έλεγα για τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Γιατί στα λόγια είναι πάρα πολύ καλός για το εσωτερικό πεδίο και έξω πηγαίνει, τα δίνει όλα. Μάλιστα. Έχετε καμία αντίρρηση σε αυτό, ότι δεν τα έχει δώσει όλα? Έχουν ζητήσει κάτι οι Ευρωπαίοι? Έχουν ζητήσει κάτι απ' έξω που να μην το έχει δώσει, που να μην το έχει κάνει? Και μιλήσατε για τα εργασιακά. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τα περάσουν, ό,τι του ζητήσουν απ' έξω θα τα περάσουν. Με την αραγή κοινοβουλευτική ομάδα των 153. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί οι άνθρωποι έχουν γίνει επαγγελματίες σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, κύριε Τσιμαχή. Προκειμένου να μείνουν εκεί πέρα που είναι. Όχι, ας τα αφήσουμε ένα λεπτό ακόμα, μου αρέσει. Αυτό είναι. Γιατί, όχι, κύριε Τσιμαχίδη. Εμείς ολοκληρώσετε. Εμείς ουσιαστικά αυτό λέμε. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά και στις δομές για να μπορέσει ο επενδυτής, ο πολίτης να αισθανθεί ελεύθερος, να μπορέσει να δημιουργήσει. Σήμερα πραγματικά αναφύονται και ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος μας. Γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε και αλλαγές. Δείτε τι γίνεται στη δικαιοσύνη, τι γίνεται σε αυτά όλα. Αν θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα αναλυτική. Και εμείς επειδή είμαστε ανήσυχοι και δεν είμαστε βολεμένοι να μεταπηδάμε σε κόμματα όπως μας βολεύει ανάλογα με τις καταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, προτείνουμε λοιπόν πράγματα. Πάμε τώρα, υπάρχουν κόκκινες. Τι συγγνώμη. Θα απαντήστε, να κάνω το ερώτημα και θα απαντήσετε. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να σχολιάσετε και άλλοι μόνο είναι ανοιχτή συζήτηση. Κόκκινες γραμμές υπάρχουν στα εργασιακά? Γιατί έρχονται κι άλλα από εδώ και πέρα από το Σεπτέμβριο. Σας ακούω. Σε πολλά πράγματα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Τηρούνται αυτές? Σε πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Εμείς όταν διαφωνούμε, καταψηφίζουμε. Δεν νομίζω να έχουν κρυφθεί διαφορετικά. Το ΦΠΑ στα νησιά. Δεν νομίζω να έχουν κρυφθεί διαφορετικά. Που είχε πει ο κύριος Καμένος ότι θεωρεί. Παρατρέψαμε τον κατοίκο, τους κατοίκους των νησιών να προσφύγουν στη Συμβουλή Επικρατείας και πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν. Ελάτε, εσείς νομοθετείτε τώρα. Εσείς νομοθετείτε. Νομοθετείτε και τους καλείτε να βγάλουν το όνομα του στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να γελάτε. Θα παρετούν τώρα ο κύριος Καμένος το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται. Ένα λεπτό θα παρετούν. Ακούστε, κύριε Ανάκου, ακούστε κάτι. Ξέρω ότι ευσεβείς πόδους δικό σας και της δημοκρατικής. Πώς τη λένε την. Δημοκρατική συμπαράταξη. Εμάς λέτε ότι μεταπηδούμε αλλού όταν εσείς έχετε κάνει ένα κόμμα με ένα άλλο αφημί ή ενώ χρωστάτε κάποια άλλα πράγματα. Και θα πρέπει να ντρέπεστε τώρα. Να μας μιλάτε για ηθική, αυτή που κυβερνήσει, αυτή που φάγατε το χρήμα του τόπου, μιλάνε ηθική, για ηθική ή ανήθικη. Δηλαδή θα εξοργιστώ πάλι. Μη μας κουνάτε το δάχτυλο. Εγώ είμαι ανήθικος δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω προσωπικό. Για να είμαστε. Δεν μιλάω πολιτικά, όχι προσωπικά. Πολιτικά μιλάω. Ελάτε κύριε Ζαμαχίδη, αλίμονο. Σας παρακαλώ. Εσείς όμως μας κουνάτε το δάκτυλο και μου προκαλείτε ότι μεταπηδούμε και κάνουμε. Εσείς κύριε, δεν μεταπηδήσατε στη Δημοκρατική, ήσασταν Πασόκ. Και είμαι. Ναι. Γιατί και λέγεστε είμαι. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι, γιατί είναι ένα ευρύτερο σχήμα. Γιατί κύριε, τα αφημί σας. Ένα ευρύτερο σχήμα. Γιατί κύριε τα αφημί σας. Είναι προστάτε. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα που πήγε στη Βουλή μαζί με τη Δημάρχη. Κύριε Μακρύδη. Μα δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Καλά, κύριε Μακρύδη, όταν θα πάρετε τον λόγο, αποδείξτε ότι έχω άδικο. Κύριε Μακρύδη, όποτε μιλάω, κάνετε αυτό το πράγμα. Σα λέω ότι είμαι καθηγητή σε αυτό το πράγμα. Θέλετε τώρα, θα σα πάρω τα απαντήσει. Εγώ τον χρόνο μου περιμένω, κύριε. Έχετε δίκιο, τον έχετε. Εγώ και την προηγούμενη είχα δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μακρύδη,
Ήσασταν σε ένα κόμμα, το κάνατε δημοκρατική συμπαράταξη, πήρατε ένα καινούργια φημή για το δικό σας κόμμα, χρωστάει τα ντερά του. Ναι, αυτό νομίζω. Πέρατε, αυτό νομίζω, αυτό ξέρω ο ελληνικός λαός. Το ξέρω ο ελληνικός λαός. Ωραία, ας τα μετρήνει εμένα ο κόσμος. Για κάτι όμως δεν είναι αληθές να κάνουμε. Σε ένα χρεοκοπημένο πασό, κάνατε του κόσμου τα σκάνδαλα, επιχορηγείς από τράπεζες, ο Τσουκάτος εσάς τα δίνε τα λεφτά. Σας βρήκαν 15 εκατομμύρια μέσα στα συρτάρια σας. Βρείτε τα μεταξύ σας, γιατί δεν εκπροσωπείτε, βλέπετε, την ψηφοφορία. Εσείς παρακολουθείτε πολύ τα τρόλς. Εκπροσωπεί τον κύριο Βενιζέλο και βλέπω ότι ευαισθητοί στον ακούτο όνομα Βενιζέλο. Τα τρόλς. Βρείτε τα μεταξύ σας και μετά. Ακούστε, δείτε κάτι. Μαθήματα ηθικής από κόμματα. Πολύ Olympia.gr διαβάζετε. Λοιπόν. Ελάτε, προχωρήστε κύριε. Θα σε έλεγα διαβάζει, αλλά σε έχουν μιλήσει. Ελάτε. Κύριε. Εγώ δεν σχολίασα τίποτα από αυτά που λέγατε. Περίμενα με τις. Δεν σας αρέσει να τα ακούτε. Μια αλήθεια δεν είπατε. Δεν σας αρέσει να τα ακούτε. Κύριε, κύριε Μακρύδη, σας παρακαλώ. Κύριε Τσιμακίδη, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα, σας παρακαλώ. Όμως με διακόπτει. Προσπαθώ και εγώ. Δεν μπορεί αυτό το κόμμα. Ή όπως αλλιώς λέγεται τώρα Δημοκρατική Συμπαράδειξη, να κλείσει το χέρι και να μιλάει για ηθική. Πάμε τώρα και εσύ. Καταστρέψαν αυτόν τον τόπο με τις πολιτικές τους. Κυβερνήσανε επί μνημονίων και μας λένε τώρα για ανάπτυξη. Γιατί τα πράξατε αυτά όταν ήσασταν κυβέρνηση? Κάνω όταν είστε στις κυβέρνησης μια δημοκρατία, γιατί τα πράξατε? Πάρα πολλά κάνατε. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για τα εργασιακά? Εσείς τι κάνετε? Κύριε Μακρύδη, έθεσα ένα ερώτημα στον κύριο Τσιμαχίδη. Γιατί κοιτάμε την επόμενη μέρα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ό,τι έχει σχέση με το κομμάτι των εργασιακών, η κυβέρνηση θα πράξει τα δέοντα, διότι. Το έχουν καταλάβει, πιστεύω, και οι θεσμοί ότι κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα πρέπει να δείξουμε ελαστικότητα. Έχουμε ένα προνόμιο στο να μπορούμε να προτείνουμε ισοδύναμα, πράγμα που δεν διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη συγκυβέρνηση, για να πούμε και ότι εμείς διαπραγματεύτηκαμε και πήραμε και τα ισοδύναμα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω τι πιέσεις θα ασκηθούν, αλλά όπως βλέπω το κλίμα, είναι μέσα στον προγραμματισμό. Σε αυτά που μπορείτε να ψηφίσετε. Σε αυτά που μπορούμε να ψηφίσουμε. Πάμε τώρα, έχουμε μόλις 4 λεπτά και θα παρακαλέσω και τους 4 καλεσμένους να είναι έτσι πολύ σφιχτοί στις απαντήσεις τους. Αν και αυτό το θέμα δεν περιορίζεται σε απαντήσεις του ενός λεπτού, ας πάρουμε τουλάχιστον. Μιλάω για το πρώτο θέμα της εβδομάδας που κυριάρχησε πέρα από τις διαπραγματεύσεις και είναι οι περιβόητες ρυθμίσεις για τις offshore. Ήταν γκάφα, ήταν λάθος. Ήταν επιβεβλημένο, τι ήταν τελικά αυτή η ρύθμιση, κύριε Ήταν επιβεβλημένη η ρύθμιση. Γιατί είδα και την Αυγή να ξεσηκώνεται. Ναι, που έχει τώρα καταλαβαίνει. Ναι, ναι, έχει τώρα μια σημασία αυτό. Δεν είναι. Υπήρξε από το κόμμα μια διαφωνία. Ναι. Το θέμα το ήταν σε εσάς, ότι υπήρχε μια ασάφεια, μάλλον ένας λειψός ορισμός για το τι σημαίνει offshore, εξωφόρη εταιρεία. Και ξέρετε ότι υπήρχαν αυτοδοτικές αποφάσεις επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Τι είναι, τι δεν είναι. Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η έννοια. Και υπήρχε η συμβουλή από την Γκρέκο, αυτή την ομάδα των κρατών ενάντια στη διαφθορά κλπ. Να αλλάξει το πλαίσιο. Να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Ήταν ένας εναρμονισμός δηλαδή. Το νομικό πλαίσιο άλλαξε με τον τρόπο που άλλαξε. Ήταν γνωστή η αλλαγή. Συζητήθηκε στην Επιτροπή Υποθενέσχεσης Βουλής. Το είπε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ότι το συζήτησε. Δεν ήταν κάτι άγνωστο. Να. Ψηφίστηκε και βέβαια φάνηκε εκ των υστέρων με την κουβέντα που έγινε ότι ήταν πολύ περιοριστικό αυτό. Έδινε δηλαδή. Γιατί δεν το προλαβαίνετε να μην βγήκε στο ΦΕΚ, όπως σας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, για να μην μπορεί τώρα να σας κατηγορήσει ότι θέλατε απλά να βγει στο ΦΕΚ να ισχύσει. Και δεν ξέρω εγώ τι να εξυπηρετήσετε. Ξέρετε ότι η συντροπολογία που ψηφίστηκε υπάρχει σημείωση ότι δεν ισχύει. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Υπάρχει. Ακριβώς για αυτό το παράδειγμα. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Και νομίζω να συνεχίσουμε λέγοντας ότι αυστηροποιήσαμε, στην ουσία αυστηροποιήσαμε αυτή τη διάταξη για να μην υπάρχει κανένα ίχνος που να μπορούμε να κατηγορηθούμε για άλλες θητικές. Τώρα το θέμα με την τροπολογία. Και λέω δεν γιατί μπορεί, η Νέα Δημοκρατία που επί τρεις μέρες μας εγκαλούσε ότι αποφεύγουμε να συζητήσουμε, που υπέγραψε τροπολογία με όλους τους βουλευτές της, δεν ήρθε στη Βουλή. Γιατί, κυρία Νάκου, αυτό το ερώτημα ήθελα να σας κάνω κι εγώ. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γελιοποίησε μια διαδικασία στο μη περαιτέρω, κατά τη δική μας την άποψη. Πάντως, μέσα στη Βουλή. Μέρα μεσημέρι, κύριε Πλάκα, μέρα μεσημέρι θέλανε να πιστεύω ότι είναι βράδυ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Έχουν φέρανε δύο. Διαφορετικές εισηγήσεις, όπως λένε, μάλλον όμοιες, παρά μόνο είχαν κάποια λεπτά ζητήματα, διαμέτρου αντίθετες. Εν πάση περιπτώσει, βάλανε το θέμα στο ΦΕΚ, ξέρουν ότι για μία μέρα μόνο, όταν αυτό δημοσιευθεί,
Το διορθώσαμε. Ένα λεπτό, κύριε Πλάκα. Θα δούμε αν έχει διορθωθεί και πώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Έτσι. Και έτσι δημιουργούνταν και μια κατάσταση. Δημιουργούνταν μια κατάσταση αμνίστευσης. Και εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα να ηρεμήσει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε σε όλη την ιστορία της και τώρα σύγχρονα πόσο σοβαρή και πόσο αξιόπιστη είναι. Ασχέτως του επικοινωνιακού, κυρία λοιπόν, Νάκου, δεν είναι μόνο επικοινωνιακό. Ένα λεπτό. Δεν είναι. Αυτό κατηγορείται. Το ξέρω, ένα λεπτό. Δηλαδή μπορεί ο πολιτικός. Μπορεί ο πολιτικός. Να σας πω κάτι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Αν είναι ο γιος μου, ένα λεπτό. Κύριε Πλάκα, αφήστε με να ολοκληρώσω. Τι να ολοκληρώσετε. Εδώ σας συγκεκριμένη σαφή ερώτηση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ο τόπο με τον οποίο έγινε. Όχι, κάνετε λάθος. Γελιοποιήθηκε η όλη κατάσταση αυτή. Φέρανε ένα νομοσχέδιο στην αρχή και το αλλάξανε. Και αφού πέρασε μια ολόκληρη ημέρα και υπήρξε και μια αμύστευση. Ωραία, ας πούμε ότι κάνανε λάθος. Όχι, δεν είναι ωραία, ας πούμε, κάνουμε λάθος. Μια ολόκληρη εφημερίδα η οποία φέρει τις θέσεις της δημοκρατικής αριστεράς ή της αριστεράς της προόδου κλπ. Και όλα αυτά τα εφημιστικά, λοιπόν, ήταν κόντρα. Είπε offside the offshore. Λοιπόν, εμάς εγκαλούν. Ας δουν λοιπόν οι ίδιοι τι φέρνουν, πώς γελιοποιούν διαδικασίες στη Βουλή, εκείνοι που λέγανε όλα αυτά που λέγανε. Κύριε Μακρύδη, αυτά που λέμε τώρα δηλαδή. Κύριε Μακρύδη, κοιτάξτε εδώ το. Στη Βουλή να πείτε αυτά τα πράγματα. Ότι γελιοποιούμε τη Βουλή, γελιοποιούμε την νομοθεσία. Ο κύριος Μητσοτάκης έπραξε το σωστότερο. Αν εσείς θέλετε να γελιοποιείτε τη Βουλή, αν θέλετε εσείς να λειτουργείτε όπως λειτουργείτε και δεν περάσω σε άλλου είδους δημοσιεύματα, καπνίζουμε, πίνουμε, πετάμε, κάνουμε, κάντε το. Εμείς θα είμαστε σοβαροί. Εμείς θα είμαστε σοβαροί, κύριε Δημητριάδη. Να συγκρίνετε μόνο την παρουσία του Τσίπρα ως πρωθυπουργού στη Βουλή με την αντίστοιχη του Σαμαρά. Για ποιο λόγο φέρατε σε ένα απλό νομοσχέδιο, υποστηρικτικά σε ένα απλό νομοσχέδιο που θα... Εδώ πέρα φωνάζω σε ώρα και δεν είπατε τίποτα, κύριε Πλάκα, εμένα είπατε τώρα. Προς Θεού. Λοιπόν, για ποιο λόγο φέρατε, λοιπόν, δεν θέλω να πω, φέρατε τον Πρωθυπουργό, φέρατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, φέρατε στη Βουλή για ένα θέμα που διακινούνταν σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αδικό τον κύριο Μακρύδη και τον κύριο Τσιμακηδημή να απαντήσετε. Κοιτάξτε, να απαντήσω. Όχι, να μην απαντήσω. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι θα πρέπει να μας πούν πότε κάνανε λάθος, όταν φέραν την πρώτη διάταξη ή τη δεύτερη. Γιατί και στα δύο λένε ότι κάνανε σωστά. Έτσι, γι' αυτό... Γι' αυτό εδώ πέρα έχουμε πάθει παράκρουση. Έτσι, γιατί είναι πάθουμε... συγκρουόμενες διαταγές. Φέρανε μία αχρίαστη. Φέρανε μία αχρίαστη. Κάνανε μία αχρίαστη παρέμβαση. Το σωστό και το πιο σωστό. Θα φανεί όταν θα παρουσιαστούν από το 12 μέχρι το 15 τα πόθεν έσκες. Γιατί την, κάνανε... ναι, γιατί την κάνανε την παρέμβαση. Τότε θα φανεί. Μάλιστα. Γιατί η αμνίστευση, όπως λένε, όλη η νομική υπάρχει. Συγγνώμη, η συγκεκριμένη αρνήστηση. Είναι λάθος. Ναι, σωστό να το πει. Δώστε με ένα λεπτό ακόμα, σας παρακαλώ. Δώστε με ένα λεπτό ακόμα. Θα φανεί. Όταν το πόθεν έρθει, θα βγει. Το είπατε. Έτσι, ναι. Το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αυτή η διάταξη δεν χρειαζόταν, γιατί υπήρχε προηγούμενη διάταξη που απαγόρευε τη συμμετοχή των πολιτικών σε offshore εταιρείες. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Τσιμαχίδης. Αυτό είναι το θέμα. Μισό λεπτό. Εδώ... Κύριε Δημητράκη, θέλετε κάτι να πείτε. Γιατί τώρα... Μα υπήρξαν οθώσεις με την προηγούμενη νομοθεσία. Υπήρξαν οθώσεις. Καμία. Για τα εξοπλιστικά. Λόγος στον κύριο Τσιμαχίδη. Ο κύριος Καστανίδης είχε φέρει. Εμένα και τον κύριο Τσιμαχίδη να δείχνει. Να είμαστε πάρα πολύ απλά. Παρακαλώ. Τα ΦΕΚ υπάρχουν. Σας παρακαλώ, ο κύριος Τσιμαχίδης μιλάει. Έτσι γινόντουσαν τα πάρτι. Ας μας πούν τελικά ποια τις δύο διατάξεις θέλατε. Αυτή που απαγορεύετε ή την πρώτη που κατεβάσαμε ή τη δεύτερη. Ποια θέλατε εσείς. Εμείς. Ποια θέλατε, κατά τη γνώμη σου, ποια ήταν καλύτερη. Καμία δεν ήταν καλύτερη, γιατί υπήρχε η καλύτερη που έλεγε απαγορεύεται στους πολιτικούς. Γιατί την ψηφίσατε. Ποια ψηφίσατε. Ψηφίσαμε τη δεύτερη. Γιατί έστω να υπάρχει, λοιπόν, έστω να υπάρχει κάτι. Μα εγκαλείτε. Στο καθόλου. Εγκαλείτε την κυβέρνηση. Καταλάβατε. Εγκαλείτε την κυβέρνηση. Καταλάβατε. Γιατί η κυβέρνηση ήθελε να καλύψει. Υπήρξαν πάντως και αντιδράσεις στο ιστορικό της κυβέρνησης. Διότι εγκαλούμε την κυβέρνηση, διότι απαγορεύει στο πολιτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό της χώρας να συμμετέχει σε offshore αυτή και σε γενικά τους πρόσωπα. Υπήρχε αυτό. Ακούστε, ελληνική λαέ. Υπήρχε. Αν υπήρχε, φέρτε το εδώ σε διάταξη. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Στο πρώτο πιστεύω ότι ήταν λάθος. Και να ήταν λάθος. Ναι. Είναι το μείζον αυτό. Δεν και να ήταν λάθος. Εγώ λέω ότι ήταν και να ήταν λάθος. Την τελευταία εξέλιξη όχι. Όχι. Αλλά το κάλυψε ναι. Μήπως υπήρχαν πολιτικές προθέσεις άλλες. Και να υπήρχαν. Και να υπήρχαν. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Συμφωνώ με το αφήγημα. Δεν το λέω. Συμφωνώ με το αφήγημα λέω. Βγήκε παλικαρίσια και ντόμπρα και ωραία και το κάλυψε με έναν...
Αφού αμνίστευσε όμως. Μη διακόπτετε. Κύριε μου, ακούστε δείτε κάτι. Μα αφού αμνίστευσε. Αυτά περί αμνηστίας τα ζούσατε στην εποχή του Πασόκ που νομοθετούσατε κάθε για αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, ακούστε δείτε. Αν υπάρχει έστω και μια περίπτωση αμνίστευσης, αν υπάρχει έστω και μια που χρησιμοποίησαν αυτό το φεκ, ας πούμε, δεν έχει αναδρομική ισχύ, το έχουμε προβλέψει σε διάταξη. Αν υπάρχει έστω και μια τέτοια περίπτωση, εγώ θα βάλω μαλλιά και θα γυρνάω σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιμαχίδη, κυρία Νάκου, κύριε Δημητριάδη και κύριε Μακρύδη για την ζωντανή συζήτηση που είχαμε εδώ στο στούντιο της TV100 για τις πολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά και εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.